Ξεκινάμε και έχουμε να σας... λίγο να μην ξεχάσω τα ονόματα. Να μην τα ξεχάσει. Εγώ έχω ξεκινήσει την εκπομπή, θέλω να σου πω, Μαρία, κάνω δουλειά. Να κάνω εγώ εισαγωγή και να σας πω ότι έχουμε να μιλήσουμε τώρα με τη Μαρία μας. Για ένα βιβλίο, για μία παράσταση και για ένα σωρό αντικείμενα που μας έχει φέρει εδώ για να μας αποδείξει ότι το αποτύπωμά μας σε αυτόν τον πλανήτη μπορεί να είναι μηδενικό. Μπορεί να είναι μηδενικό. Μπορεί να είναι λιγότερο από αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμή σίγουρα. Και όταν λέω αποτύπωμα, συγγνώμη, εννοώ το αποτύπωμά μας, το περιβαλλοντικό το αποτύπωμα. Το τι σκουπίδι αφήνουμε πίσω μας. Έτσι, μπράβο. Μεγάλη κουβέντα, βρε Μαρία, αυτή. Ήρθα λοιπόν να μιλήσω αυτή τη φορά σε μεγάλους, γιατί συνήθως μιλάω σε παιδάκια, για ένα ζήτημα που θεωρώ πολύ σημαντικό, που είναι η μείωση των απορριμμάτων από τη μεριά του καθενός. Γιατί πολλοί λέμε, εγώ τώρα θα το δικό μου το σκουπίδι κάνει όλο αυτό το θέμα. Ναι, το δικό μου, το δικό σου, του καθενός, έχει ένα οικολογικό αποτύπωμα. Ναι, αλλά εγώ, Μαρία, μου κάνω ανακύκλωση, δεν πρέπει να έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Καθόλου, όπως αναφέρω στο βιβλίο μου, η ανακύκλωση είναι μία εξηλαίωση. Σπαταλάω, καταναλώνω, αλλά ανακυκλώνω, άρα είμαι εντάξει. Δεν ισχύει αυτό, γιατί η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία πολύ περίπλοκη και ακριβή και ταυτόχρονα αφήνει και αυτή το δικό της οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή όλα αυτά τα πλαστικά, τα αντικείμενα πρέπει να μεταφερθούν από εδώ, να πάνε στο κέντρο διαλογής, να ξεδιαλεχτούν, να πάνε μετά σε, μπορεί να πάνε και στην Κίνα, δηλαδή το μπουκαλάκι το οποίο εγώ με ελαφρά την καρδία απλά θα πιω μια γουλιά και θα το πετάξω στην ανακύκλωση, μπορεί να πρέπει να καταλήξει κάπου πολύ μακριά για να ίσως ανακυκλωθεί, ίσως και να μην ανακυκλωθεί. Μόνο το 10% των πλαστικών αντικειμένων που έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής έχουν ανακυκλωθεί. Καταπληκτικά, και η ζωή μας είναι μια πλαστικούρα. Για αυτή την πλαστικούρα θα μιλήσουμε, που μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες. Η περιπέτεια της πλαστικούρας. Ναι. Ένα βιβλίο που έγινε και παράσταση ή μια παράσταση που έγινε και βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που το έκανα παράσταση γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο ως μέσο επικοινωνίας με τον κόσμο, όπως και η λογοτεχνία. Ναι. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ, οπότε αποφάσισα με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσω αυτή την ιδέα με τους ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι δεν τη γνωρίζουν. Δηλαδή, ενώ φαίνεται αυτονόητο και αυτά που θα πω ίσως πούν πολλοί ότι «Α, εντάξει, δεν είναι κάτι». Όμως, αν δεν τα έχουμε στο μυαλό μας και αν δεν ζούμε και αν δεν καταναλώνουμε με βάση αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε με τον τρόπο που ζούμε αυτή τη στιγμή. Για δώσε μας λίγο ένα... Να το πάρουμε από την αρχή. Ωραία. Θέλεις να πάρουμε παραδείγματα αντικειμένων που έχουμε στο σπίτι μας, που θα μπορούσαμε να τα φωτίσουμε λίγο και να δούμε ότι ούψ, εδώ δεν είναι και τόσο φιλική η παρουσία σου στον πλανήτη και μπορώ να σε αντικαταστήσω, ας πούμε, με κάτι άλλο. Ναι, καταρχήν θέλω να πω γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Γιατί, ρε Μαρία μου. Σκεφτόμαστε ότι κάνω ανακύκλωση, ότι μπορεί κάποιος να μην κάνει καν ανακύκλωση, μπορεί να την έχει απορρίψει για τους λόγους που είπα πριν, που είναι θεμητό και αυτό. Οπότε, ωραία, κάτι όμως πρέπει να κάνω, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όλα τα σπίτια είναι μονάδες παραγωγής σκουπιδιών. Οπότε, αν σκεφτώ ότι κάτι θέλω να κάνω γι' αυτό, να μην αδιαφορήσω, έχω πάρα πολλούς λόγους να το κάνω. Καταρχήν, σέβομαι τα αγαθά, ακόμη και αν κάνουν ένα λεπτό, δεν έχει σημασία το πόσο κοστίζουν. Βεβαίως. Σέβομαι αυτόν που δούλεψε, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, το καύσιμο για να έρθει στο χέρι μου, το κάθε αγαθό. Η σακούλα που δεν την πλήρωσα καν, μου τη δώσαν δωρεάν. Η χάρτινη σακούλα, ναι, είναι χαρτί. Το χαρτί σιγά δεν είναι πρόβλημα για το περιβάλλον. Κι όμως, για να γίνει η χάρτινη σακούλα, ένα δέντρο κόπηκε και φτιάχτηκαν αυτές οι τσάντες. Ωραία. Το δέντρο αυτό έχει φυτευτεί γι' αυτό το λόγο. Σου λέει κάποιος. Γιατί να το κάνω όλο αυτό, σκέψου λίγο πιο πρακτικά. Γιατί να μπω στη διαδικασία για να πάω εγώ να πάρω ένα φαγητό απ' έξω, να παραχθεί ένα δοχείο φαγητού, ένα πυρουνάκι πλαστικό, ένα όλο αυτό που θα το τυλίξουν. Τα πάντα, όλο αυτό το σκουπιδαριό μετά που θα καταλήξει σε πολύ λίγη ώρα στα σκουπίδια και μετά εμάς δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς τι θα γίνει, τι θα απογίνει. Όσοι πόροι έχουν καταναλωθεί για να παραχθεί, τι να πω τώρα. Και ενέργεια και... Το κουτί που θα βάλουμε μέσα, ας πούμε, μία κόλλα α4. Ναι, μία κόλλα. Είναι μία κόλλα α4, σιγά το πράγμα και πόσο κάνει. Απλά, αν είναι, σκεφτούμε, μία κόλλα εγώ, μία κόλλα εσύ, 10 κόλλες ο άλλος που χρησιμοποιεί πολλές, ίσως κάνουμε μία διαφορά.
Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θίγω στο βιβλίο μου, το οποίο δεν είναι στα χέρια μου, γι' αυτό έβγαλα μία φωτοτυπία το εξώφυλλο. Θέλω να δω το εξώφυλλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιπέτεια της πλαστικούρας. Εδώ βλέπω κόσμο τρέχει. Ναι, γιατί είναι πολύ... Η ιστορία είναι μυστηριώδης, περιπετειώδης, δεν είναι καθαρά διδακτική, δεν είναι ένα βιβλίο γνώσης, είναι ένα μυθιστόρημα μυστηρίου περιπέτειας, το οποίο εξιστορεί την περιπέτεια αυτή που βίωσε η πλαστικούρα, είναι αυτός εδώ ο χαρακτήρας. Είναι μια superstar. Με τα βινίλ της βλέπω, τα στράς της, όλα πλαστικά όλο πλαστικού. Λοιπόν, είναι μια superstar και τη λατρεύουν όλοι σε όλο τον κόσμο. Είναι influencer. Είναι influencer, έχει εκατομμύρια followers στο Instagram. Και πειράζει τον κόσμο να χρησιμοποιεί πλαστικό, πάρε πλαστικό, πέτα πλαστικό, τι σε νοιάζει, αφού έτσι σε βολεύει, πάρε και σου περισσεύει. Κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα χωρίς να έχει ενδιαφερθεί ποτέ πού καταλήγει όλη αυτή η πλαστικούρα. Μάλιστα. Που σκορπάει και προωθεί με τόση ευκολία στους ανθρώπους. Και οι κύριοι εδώ μαζί της, συγγνώμη, εγώ τους βλέπω, δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Καταρχήν ξεκινάμε από εδώ. Τη βλέπουμε εδώ σε μια άλλη φάση. Αυτά είναι σε πρώτη παγκόσμια, θέλω να σας πω. Άνθρωπος δεν τα έχει δει, τα βλέπουμε εμείς παρέα. Αυτός είναι ο Λότη και αυτή είναι η Κλος. Ο Λότη είναι ο μάνατζερ και μέντορας της πλαστικούρας. Την ανακάλυψε πριν από χρόνια. Λότη είναι το χαϊδευτικό του από το καταναλωτισμός. Πολύ ωραία. Ο καταναλωτισμός, λοιπόν. Ανακαλύπτοντας, λοιπόν, ο καταναλωτισμός στην πλαστικούρα, ανέβηκε και ο ίδιος και εδραιώθηκε στη ζωή των ανθρώπων. Αποθεώθηκαν και οι δύο. Η Κλος, απ' την άλλη, είναι η ανακύκλωση, η οποία εξαρτάται από την πλαστικούρα, αλλά την αντιπαθεί κιόλας και είναι οι απηγές μακιγιές της. Και γενικά τη φροντίζει και τη μισεί και την αγαπάει. Έτσι, σχέσεις περίεργες εδώ. Είναι, λοιπόν, όπως βλέπουμε, μια πολύ μεγάλη στάρ. Και κάποια μέρα, καθώς πηγαίνει στην Κίνα με το ιδιωτικό της αεροπλάνο, παθαίνει μία βλάβη και αναγκάζεται να πέσει με το αλεξίπτωτο. Και τότε πέφτει σε ένα μέρος που κανείς δεν τη γνωρίζει, κανείς δεν τη θαυμάζει και κανείς δεν την εκτιμάει. Και αυτό δεν της αρέσει καθόλου. Και ταυτόχρονα πέφτει θύμα απαγωγής. Τι ζωή κι αυτή, τι περιπέτεια. Τι άλλα θα περάσει. Και εκεί την απαγάγει, μην τα πω και όλα. Ναι, μην κάνουμε spoiler τώρα της πλαστικούρας. Τέλος πάντων, την απαγάγει ένας επιστήμονας που είναι αυτός εδώ. Ναι. Και αυτός είναι ο Πέτρος, ο γιος του. Και ο επιστήμονας αυτός είναι ηθικός, να φανταστώ, δεν θέλει το πλαστικό, δεν... Άντε, το αποκαλύψω. Ο επιστήμονας αυτός είναι αυτός που ανακάλυψε το υλικό για να διαδοθούν τα πλαστικά μιας χρήσης. Και τώρα έχει ενοχές. Ναι. Πρέπει πως τα φέρνει η ζωή και τα γυρίζει. Και αυτός εδώ, λοιπόν, είναι ο γιος του και η φίλη του, η Λένα. Και τα παιδιά αυτά αναλαμβάνουν δράση. Βρίσκουν την πλαστικούρα στην αποθήκη που την έχει κλείσει ο επιστήμονας, ο Πλάτωνας. Και αποφασίζουν, τέλος πάντων, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, γιατί είναι μια ιστορία παιδική, οπότε τη λύση θα τη δώσουν τα παιδιά. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά χρειάζεται να έχουν γνώση για να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου αυτού. Ή λειτουργούν με το ένστικτο και με την κοινή λογική, τι είναι καλύτερο για όλους. Ο Πέτρος δεν γνωρίζει καν τι είναι το πλαστικό. Γιατί ζει σε αυτόν τον κόσμο που έπεσε η πλαστικούρα. Η Λένα, που είναι λίγο πιο μεγάλη, έχει κάποια παραπάνω γνώση. Όχι, έχει κάτι θυμάται, έχει κάνει μια εργασία. Αχα. Και έχει μάθει 5 πράγματα, γιατί είναι μεγαλύτερη, όπως φαίνεται εδώ. Είναι στην Κίνα αυτή. Στην Κίνα, όχι, είπες. Στην Κίνα. Πηγαίνοντας προς Κίνα, πέφτουν σε ένα μέρος που δεν λέμε τώρα κάπου, που είναι. Κάπου, στη φαντασία μας. Κάπου. Τέλος πάντων, η πλαστικούρα, λοιπόν, αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με όσα έχει κάνει. Με το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς στη φύση, στα ζώα, στις θάλασσες, στις ζωές των ανθρώπων. Πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζε πραγματικά, δηλαδή δεν είναι, μπορεί να είναι μία σπαστική, έτσι, ένας χαρακτήρας ψωνάρα κλπ. Αλλά δεν ήξερε, δεν είχε καταλάβει το κακό που προκαλεί στο περιβάλλον. Έτσι αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με όλα αυτά που έχει κάνει. Να, ας πούμε εδώ για παράδειγμα, την τίνουνε γιαγιά για να μην γίνει αντιληπτή από τον κόσμο. Και την πάνε σε ένα κατάστημα zero waste, για να δει ότι μπορούμε και χωρίς πλαστικές συσκευασίες και πλαστικά μιας χρήσης. Μέσα από όλη αυτή την ιστορία, που περιλαμβάνει μέσα θεωρητικά
κομμάτια, αλλά είναι μέσα στην ιστορία. Οπότε το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι α, και εγώ τώρα διαβάζω θεωρίες. Αυτό που πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση, το διδακτικό, ας πούμε. Το... Ναι, δεν λέει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνω. Έχω πάρει πολλή θεωρία από την καμπάνια της Greenpeace, το Not Plastic και πολλά άλλα που για χρόνια είχα μελετήσει. Δηλαδή, αυτό με απασχολούσε πολύ καιρό πριν έρθει η ώρα, ας πούμε, να γράψω μια ιστορία για παιδιά. Οπότε, μέσα στην ιστορία αναφέρονται πάρα πολλές πληροφορίες από τα λόγια των ηρώων και έτσι το παιδί γνωρίζει καταρχήν την κατάσταση, συμπαθεί και αντιπαθεί την πλαστικούρα και έτσι σιγά σιγά πιστεύω μπαίνει στο μυαλό του αυτή η ιδέα ότι μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως μπορώ να αλλάξω τη συμπεριφορά μου καθημερινά με πολύ απλά πράγματα για να βοηθήσω κι εγώ σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτό το μεγάλο τέρας που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων. Δεν μου λες βρε Μαρία μου, εμείς οι μεγάλοι τώρα, γιατί τα παιδιά θα τη βρούνε την άκρη τους. Εμείς οι μεγάλοι που είμαστε μαθημένοι στο πλαστικό, στο καλαμάκι, θα πάρω τον καφέ μου, θα το πετάξω το ποτηράκι κάθε μέρα. Πόσους καφέδες πίνεις, Ανδριανή, την εβδομάδα? Πίνω, ας πούμε, 5. Κάθε μέρα θα πάρω και ένα ποτηράκι του καφέ και μετά εγώ θα το πετάξω. Και τη χαρτοπετσέτα και τη συσκευασία για να βάλω μέσα το κουλούρι μου και τη σακούλα του σούπερ μάρκετ και δεν θέλω να σκεφτώ πόσα άλλα κάνω, Παναγία μου, γιατί θα πάθω έμφραγμα αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, απλά-απλά, αυτοί που μας βλέπουν σήμερα, μετά από αυτή την κουβέντα, τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν, αφού καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή, πρέπει να μην διστάζουμε να πούμε όχι. Όχι, δεν θέλω σακούλα, όχι, δεν θέλω τσάντα. Ας πούμε, πάμε για ψώνια και ξέρουμε ότι θα πάμε σε 5 μαγαζιά. Εγώ συνήθως παίρνω από το πρώτο μαγαζί τσάντα και τα βάζω όλα στην ίδια. Ωραία. Ή έχω, ας πούμε, αυτό εδώ το ωραίο τσαντάκι. Ωραία, το έχω χρόνια. Για τα το οποίο μας. Το έχω, ναι, το έχω μέσα στην τσάντα μου πάντα. Εμείς οι γυναίκες έχουμε το καλό ότι μπορούμε μέσα στην τσαντούλα μας να έχουμε πολλά πράγματα. Για τους άντρες είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε έχω αυτήν εδώ την τσαντούλα και βάζω μέσα τα διάφορά μου. Αυτά τώρα τα τσαντάκια, τα οποία εμείς τα αγαπάμε εμείς τα κορίτσια, γίνονται τόσο μικρά που μπαίνουν και στη τσέπη σου. Κάτσε να σηκωθώ. Πάω να σηκωθώ εγώ τώρα, με βλέπεις να σηκωθώ, μην πάθεις εγκεφαλικό. Πάμε να δούμε zero waste αντικείμενα. Πάμε, ναι. Μπορώ να πω, ας πούμε, στην καφετέρια, έναν χυμό φυσικό, μη μου βάλετε καλαμάκι. Και βγάζω αυτό εδώ το κόμψο τσαντάκι από την τσαντούλα μου κι εγώ. Και έχω τα καλαμάκια αυτά, είναι ή από μπαμπού, ή μεταλλικά. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ ότι θα με θεωρήσουν ίσως περίεργη, γραφική. Δεν χρειάζει. Εγώ το κάνω γιατί για μένα είναι σημαντικό, ας πούμε. Αυτό. Αλλά όπως, και να πάλι, ξέρω, γιατί το κάνω. Έστω ότι δεν έχω καλαμάκι. Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές που μας φέρουν το χυμό με 2 καλαμάκια. Ναι. Αν λοιπόν είναι στο μυαλό μας αυτό το σκεπτικό, θα μας φανεί τρελό. Θα φανεί τρελό στο σερβιτόρο και στον μπάρμαν και στο άτομο που δουλεύει στην καφετέρια. Θα το πω εγώ σε σένα, εσύ θα το πεις παραπέρα. Πιστεύω σε κανένα 2 χρόνια. Κάπου θα αφήσει το αποτύπωμά του. Δεν θα υπάρχει. Έτσι, στο μυαλό μας θα αφήσει κάποιο αποτύπωμα. Βέβαια, τώρα που είπα σε κανένα 2 χρόνια, αναγκαστικά μέχρι το 2021 υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να εφαρμοστούν. Περιμένω να δω, βέβαια, τι θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Αλλά θεωρώ ότι, όπως και η σακούλα, είχε ένα αποτέλεσμα. Μπήκαν τα τέλη. Δεν ξέρω πόσο μειώθηκε, βρε Μαρία, αλλά ακόμα έχεις την, πώς το λένε, ελαφρά την καρδία θα δώσεις αυτά τα ελάχιστα λεπτά που χρειάζονται για να πάρεις τη σακούλα και ναι, να βάλεις τα πράγματα. Ναι, αλλά μόνο που αποτελεί ζήτημα αν θα πάρεις τη σακούλα ή όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει είπα να τοποθετήσει. Ναι, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που φτάνουμε στα ταμεία με μία τσάντα, με μία τέτοια τσαντούλα, μια πάνινη, όπως αυτή εδώ την πάρα πολύ ωραία. Η οποία είναι καταπληκτική και στυλάτ και μοδάτ και θες και ό,τι θες και βάζει και τα ή πάντα μέσα. Πολύ γλυκούλα. Που είναι ένα κομμάτι, αυτό μου αρέσει. Δεν είναι σαν αυτή που είναι 2. Και τσακ, είναι και φραουλίτσα. Και κάνεις την έχεις μέσα στην τσάντα σου. Πας ψωνίζεις τη λαϊκή σου. Παίρνεις από το μανάβικο σου, αυτό που θες. Στο φούρνο σου. Και μετά πάλι γίνεται μικρούλα. Όπου θες, ό,τι θες. Με τα καλαμάκια έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και δεν ξέρω βέβαια σε τι βαθμό έχει διαφοροποιηθεί η κατανάλωση τους, ενώ στα πλαστικά καλαμάκια. Αλλά βλέπεις πια ότι παίρνουν την πρωτοβουλία διάφορα καταστήματα και σου προτείνουν και το διαφορετικό. Ναι, υπάρχει εναλλακτική, το μακαρόνι, το καλαμάκι. Ή ξεκίνα το από το σπίτι σου. Κοίταξε, εμένα η γιαγιά μου, παλιά που
ήταν η νοικοκυρά του σπιτιού της, τα έπλυνε τα καλαμάκια μετά την πρώτη χρήση. Ναι, και απλά, τότε την κοροϊδεύαμε. Σαν υλικό δεν προτείνεται να επαναχρησιμοποιηθεί. Βεβαίως. Ενώ αυτά, ας πούμε, έχουν μέσα, για όποιον λέει τώρα πώς θα το καθαρίσω, έχουν μέσα το βουρτσάκι τους, να το πιάσω, και το καθαρίζεις αν θεωρείς ότι έχει μέσα κάτι που θα μείνει. Εγώ τα βάζω στο πλυντήριο πιάτων έτσι. Και γίνεται και περνάει από μέσα το νερό. Αυτό που είπες τώρα για τη γιαγιά σου. Η γιαγιά το έκανε γιατί είχε κατοχικό σύνδρομο, όχι γιατί είχε οικολογική συνείδηση. Όμως δεν έχει σημασία γιατί το κάνουμε. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πριν 50 χρόνια μία άλλη πραγματικότητα, απορώ πώς μπορούν στην πραγματικότητα που εμείς έχουμε συνηθίσει. Συνηθίζεις. Γιατί δεν. Άνετα. Ναι. Αλλά ζούσαν σε μία κοινωνία που δεν παρήγαγε σχεδόν καθόλου σκουπίδια και όλα τα πράγματα τα επαναχρησιμοποιούσαν. Αυτό, υπήρχε η οικιακή οικονομία ήταν πάρα πολύ διαφορετική τότε. Ναι, τώρα όλα είναι πολύ απλό. Θέση ξανά στον κύκλο μέσα. Είναι πάρα πολύ απλό. Το πετάω, τέλος. Ναι, από το φαγητό μας, από την οικοσυσκευή μας, π.χ. τα μανταλάκια. Τι ωραία που είναι τα ξύλινα μανταλάκια. Και δεν σπάνε τόσο εύκολα όσο τα πλαστικά. Ακριβώς. Δεν εξφενδονίζονται. Τα έχεις χρόνια. Κάτσε να μην τα χαλάσω. Και άλλα τα έφερα τώρα αυτά τα μανταλάκια εδώ. Γιατί θέλω να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Είμαι στο σούπερ μάρκετ. Έχω πολλές επιλογές. Γιατί να μην επιλέξω αυτήν την να μην κάνω αυτήν την επιλογή και να διαλέξω το πλαστικό. Επειδή δεν το είχα μέχρι τώρα στο μυαλό μου. Αυτή τη στιγμή όμως που εγώ ας πούμε, το λέω σε κάποιους ανθρώπους που ίσως να μην το έχουν ξανακούσει, μπορούν την επόμενη φορά που θα έρθει η ώρα να αγοράσουν κάτι να πούν μανταλάκι, το ένα μανταλάκι και το άλλο, ας πάρω αφού το άκουσα στην Ανδριανή το ξύλινο μανταλάκι. Τα ίδια λεφτά κάνω. Μαρία, η φωνή της συνείδησής σας, κυρίες και κύριοι. Και άλλα πολλά. Ναι, εδώ έφερα το χαμομήλι. Ναι. Έχουμε βαζάκια. Το γυαλί είναι το πιο οικολογικό υλικό. Γιατί φτιάχνεται από άμμο και στην ουσία δεν φθείρει κάποιον φυσικό πόρο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, όπως ας πούμε είναι τα δέντρα. Ναι. Οπότε, έχω τα γυάλινα βαζάκια μου, θα επιλέξω ας πούμε μια σάλτσα, πάλι όπως με τα μανταλάκια, αν έχει μια συσκευασία χάρτινο πλαστικό, αυτή την σύνθετη συσκευασία γυάλινη, θα διαλέξω το γυάλινο, θα διάσει, θα πάω μετά εγώ στο μαγαζί της γειτονιάς μου ή εκεί που αγοράζω μπαχαρικά και βότανα, θα πάρω το χαμομήλι μου μέσα στο βάζο μου, κατά θα μου κολλήσουν εδώ το αυτοκολλητάκι μου να ξέρω και τα πάντα γι' αυτό. Πάρα και πολύ ωραία. Αυτό πάλι είναι ένα οικολογικό αντικείμενο. Θα σας πει Μαρία τι είναι, γιατί εγώ το... Παρεξήγησα στην αρχή. Ναι, δεν είναι. Θύμισε τη βούρτσα για τον αφρό του ξυρίσματος. Ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για την κουζίνα, για να τρίβουμε τα ψιά, ας πούμε. Αντί του γνωστού τελακίου. Ναι. Αντί τελάκι, χρησιμοποιούμε αυτό. Μπράβο. Που είναι ξύλινη και με τρίχα. Είναι πολύ ανθεκτικό. Είναι σαν από ψάθα. Πώς λέγεται αυτό. Είναι οικολογικό όλο και είχε την ίδια τιμή με το να πάρω με 2-3 τελάκια. Μεταλλικό το τελάκι. Ναι. Και αυτό είναι forever. Κρατάει δηλαδή. Ναι, είναι πολύ, για φαίνεται πάντα. Πολύ ανθεκτικό. Για πάρα πολλά χρόνια. Το έχω πάρει καινούργιο, δεν ξέρω, ναι. Αλλά πιστεύω ναι. Αυτό τώρα θα πεις είναι πλαστικό. Είναι φτιαγμένο από φλοιόρης γιου. Ναι. 100% είναι πλαστικό. Not plastic. Και παρόλο που είναι από φυσικό υλικό και πλένεται στο πλυντήριο και είναι πολύ ανθεκτικό και στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να μπει. Και το παίρνεις, βάζεις τον καφέ σου μέσα, το τσάι σου, τη σοκολάτα σου, το ρόφημά σου, το ζεστό. Ναι. Και πας ωραιότατα στη δουλειά σου. Είναι και ωραίο είσαι κομψό. Εκεί. Καουτσούκ αυτό φαντάζομαι. Όχι, τι είναι, αυτό. Είναι όλο βιοδιασπόμενο, όλο το υλικό. Όλο βιοδιασπόμενο. Ναι, θα μου λέγετε τη μισή δουλειά θα κάναμε. Αυτά τα πολύ γνωστά, τα ωραία, τα θερμό αυτά. Έχω στην τσάντα μου πάντα ένα τέτοιο νεράκι. Δεν θα διψάσω, θα διψάσω. Θα δώσω 50 λεπτά στο περίπτερο, θα πάρω ένα νερό. Ναι. Θα πιω, θα το πετάξω το μπουκάλι. Ενώ αν έχω στην τσάντα μου πάντα ένα δοχείο. 2 λεπτά, γιατί εγώ φοράω και γόβες. Και αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται παιδιά με γόβες. Θα κάτσω, θα σηκωθώ μετά, κυρία Δανάη. Θα βγάλω λοιπόν, και αυτό. Λοιπόν, έχω ένα δοχείο, το έχω γεμάτο νερό ή τσάι, ό,τι θέλω. Και κάνω τη δουλειά μου χωρίς να δημιουργήσω άλλο ένα σκουπίδι εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα που θα με βολέψει να το πάρω. Δεν χρειάζεται να είμαστε φανατικοί και να νιώθουμε τύψεις. Αν... Πήγε ένα μπουκαλάκι νερό, τι θα πει για μένα η Μαρία. Αλλά ας είμαστε λίγο προνοητικοί. Δηλαδή, έτσι. Θέλει απλά λίγη σκέψη εκ των προτέρων, αλλά να έχουμε μια σταθερή ζωή. Δηλαδή, ξέρω ότι
πάω δουλειά, θα πάρω τον καφέ μου. Θα πάρω απ' έξω κάτι, να θα έχω το καλαμάκι μου, έχει και μαχαιροπύρουνα. Θα πάει το παιδί στο σχολείο. Βάλ του το θερμό του, το μεταλλικό, μην το πάρεις πλαστικό, βρε παιδί μου, άσε που χαλάνε και βρωμίζουν και εύκολα τα πλαστικά. Ναι. Μεταλλικό, φορούλες. Τα παιδάκια εγώ στην τάξη μου, δημοκρατικά πάντα, απαγορεύω τα μπουκάλια. Όχι, εντάξει, δεν τα απαγορεύω. Απλά ενθαρρύνω να μην έχουν πλαστικά μπουκάλια, να έχουν παγουρίνα. Ναι. Βέβαια, το πρόβλημα στο Ηράκλειο είναι ότι το νερό στη Βρύση δεν είναι πόσιμο. Αυτό τώρα είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστεί το κάθε σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να βάλει φίλτρο νερού. Το οποίο μειώνει θεαματικά τα σκουπίδια που θα καταλήγουν από το σπίτι σας στον κάδο, είτε της ανακύκλωσης, αν ανακυκλώνεται, είτε στο κανονικό κάδο. Όσα μπουκάλια πετάμε κάθε μέρα. Ναι, συν αυτό που άντε να το κουβαλήσω, άντε ξέχασα να πάρω το νερό, τι θα κάνω τώρα. Είναι πολύ σοβαρό. Έχεις και άλλα πολλά αντικείμενα φέρει εδώ, για να τα πούμε στα γρήγορα. Αυτό εδώ, το έχω 3 χρόνια. Θα μπορούσε να είναι ένα σκουπίδι. Καθαρά πανάκια. Είναι από το γάλα της κόρης μου. Ναι. Και έχω όλα τα δοχεία από το γάλα, κάτι τα έχω κάνει. Τα έχεις ντύσει να φανταστώ, έτσι. Αυτό είναι με χαρτόνι. Το έχεις φτιάξει εσύ, ναι. Γύρω-γύρω. Και εδώ έχω γράψει καθαρά πανάκια. Έχω άλλο που γράφει καπάκια, έχω άλλο που γράφει άρα κάτι. Άρα το επαναχρησιμοποιείς. Ναι. Δεν το πετάς. Όχι, και αφού τα χαρίζω κιόλας. Φτιάχνω ένα που λέει καπάκια και το χαρίζω σε κάποιον. Και μετά βάζει μέσα τα καπάκια ή μπαταρίες. Και μέσα όμως τι έχω. Έχω πανάκια. Ναι. Και έτσι δεν χρησιμοποιώ καθόλου χαρτοπετσέτες. Η χαρτοπετσέτα για να παραχθεί θέλει πάρα πολλά χημικά πέρα από το χαρτί. Ναι. Για να είναι άσπρη, για να είναι χρωματιστή, οτιδήποτε. Mm. Και μπορεί πολύ εύκολα να αντικατασταθεί. Αν έχουμε λίγη καλή θέληση με αυτό το πανάκι, το έχω πλύνει 100 φορές και είναι πεντακάθαρο. Άλλωστε έχουμε και πρίκες όλες εμείς εδώ. Με τις πετσετούλες μας τα δώσανε τώρα. Τώρα δεν βάζουμε τις καλές. Αυτά τώρα είναι από το μωρό που τα βάζουμε εδώ. Ναι, ναι, τα μετά από αυτή τη χρήση, εγώ τα έκανα πανάκια εδώ για την κουζίνα. Και ξέρει, ας πούμε, και η κόρη μου ότι θα τη βγάλω αυτή τη χαρτοπετσέτα στο τραπέζι. Την μια πετσετήλα. Χαρά, θα κάνουμε αυτή τη δουλίτσα. Το χαρτί κουζίνας όμως που εμένα με βολεύει πάρα πολύ, βρε παιδί μου. Ναι, το χαρτί κουζίνας. Τα παιδιά σχολείο τώρα άρχισαν οι μιξούλες, έχει αρχίσει όλο αυτό το πράγμα. Θα επαναχρησιμοποιήσω αυτό, έχω λύσει σε αυτό. Καταρχήν, μιξούλες και λοιπά, πάλι με μαντιλάκι μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Αυτό τώρα... καλά. Αυτό τώρα εδώ είναι χαρτί κουζίνας από μπαμπού. Και κάνει την ίδια δουλειά. Την ίδια και καλύτερη. Πιάσε να δεις πόσο ανθεκτικό είναι. Πριν μου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 80 φορές το κάθε κομμάτι. Δηλαδή, το κόβω. Και αυτές δεν μπορεί εδώ. Ναι, και μην πραγματικά. Το κόψεις, να το πάρεις να το χρησιμοποιήσεις. Έχω αγχωθεί τώρα με αυτό. θα το πάρω σπίτι. Δεν θέλω να γίνω. Σε 80 μέρες θα έχει τελειώσει. Δεν θέλω να γίνει όλο αυτό που λέω σαν αιμονή. Γι' αυτό και ας πούμε, θα δείτε εδώ πλαστικά αντικείμενα. Ας πούμε, αυτό είναι πλαστικό. Δεν το δαιμονοποιούμε το πλαστικό αναγκαστικά επειδή δεν είναι ένα οικολογικό υλικό. Ναι. Απλά το χρησιμοποιούμε λίγο πιο έξυπνα. Αυτό δηλαδή τέλος πάντων είναι μπαμπού. Το χρησιμοποιώ σαν χαρτί κουζίνας. Το πλένω κανονικότατα στο πλυντήριο. Όπως το βετεξάκι, όπως τα βετέξ που έχουμε. Περίπου, αλλά όχι ακριβώς. Γιατί το βετέξ δεν το πλένουμε στο πλυντήριο. Ναι, απλά είπα να χρησιμοποιείτε. Το βετέξ το πετάμε. Ναι, αυτό το χρησιμοποιώ. Για κάτι πολύ απλό, δεν είναι ανάγκη να το έχω σαν το βετέξ που θα το έχω 1-2 μήνες και μετά θα το πετάξω. Και μετά το πλένω κανονικά στους 40 βαθμούς και το ξανάχω κανονικά για 80 χρήσεις το κάθε κομμάτι. Αυτά υπάρχουν στο εμπόριο. Υπάρχουν και αν σου πω μετά πόσο κάνει. Είναι πιο φτηνό από το χαρτί κουζίνας να το παίρνεις. Πόσο κάνει. Αυτό πόσο κάνει να το ρολό. Πω. Αυτό το έκανε 12 ευρώ. Και ήταν μεγάλο. Ήταν πιο ρολό. Πολύ και αν σκεφτείς ότι. 80 χρήσεις πόσο όμως το κάνει φύλλο. Το κάθε ρολό κουζίνας. Θεωρώ ότι δεν είναι, ας πούμε. Απλά είσαι λίγο πιο προνοητική. Τι ωραίο που είναι αυτό. Να βάλετε και λίγο χρώμα στη ζωή σας αντί τα πλαστικά. Το στυλ στη μέση. Εξαιρετικό για τον καφέ, το ποτό, αν περνάτε δύσκολες μέρες στο γραφείο. Βάζεις μέσα ό,τι θες και δεν σε φαίνει κανένα. Εδώ τι έχουμε. Τώρα εδώ έχω κάτι το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτά εδώ είναι επαναχρησιμοποιούμενα σερβιετάκια. Μεγάλο ζήτημα και για τις πάνες τις παιδικές. Δανάη να πάω να κάτσω από εκεί, να φύγω από εδώ. Να πάω να κάτσω στη μεριά μου. Ωραία, ας κάτσω εδώ. Λοιπόν, σερβιέτες και πάνες. Ναι, εγώ πάνες τώρα δεν βρήκα εύκαιρες, οπότε έφερα τις σερβιέτες, αλλά θα μιλήσουμε και για τις πάνες. Σκεφτείτε ότι ένα παιδί μπορεί να καταναλώσει έως 10.000 πάνες, δηλαδή πραγματικά είναι αδιανόητο στη είναι ζωή αδιανόητο. Του. Αυτές, η κάθε πάνα κάνει 500 χρόνια να διασπαστεί, δεν είναι εννοείται ανακυκλώσιμη, οπότε φανταστείτε,
Μόνο τα παιδιά που ξέρετε πόσες πάνες έχουν κάπου στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εν αποθέσει μετά τη χρήση κιόλας, οπότε το κάνει χειρότερο το ναι. πράγμα. Σερβιετάκια. Ναι, το ίδιο και με τις σερβιέτες και τα σερβιετάκια. Αυτό πλένεται κανονικά στο πλυντήριο. Επαναχρησιμοποιείται και είναι ναι. τόσο... Δηλαδή μπορεί να νιώσουμε τόσο ασφάλεια εμείς οι γυναίκες, είναι απορροφητικό. Είναι καταρχήν από υλικά τα οποία έχουν, είναι 100% φυσικά και είναι φιλικά προς το έχουν σώμα παραχθεί μας. Με μια διαδικασία πολύ φιλική προς το περιβάλλον. Το ίδιο και οι πάνες, οι οποίες δεν έχω τώρα να σας δείξω, αλλά έχουν μέσα μια επίστρωση από μπαμπού, πάλι κάτι σαν αυτό, αλλά πιο λεπτό. Και το μαζεύουμε αυτό που θέλουμε να πετάξουμε, το ρίχνουμε μέσα στην τουαλέτα γιατί είναι όλο βιοδιασπόμενο. Και μετά μαζεύουμε τις πάνες μας σε ένα τσαντάκι και τις πλένουμε. Είναι μια διαδικασία που πρέπει μια μαμά για να την κάνει να το θέλει πολύ, γιατί είναι μια παραπάνω ευθύνη ναι. στην να πολύ δύσκολη και καθημερινότητα τις της μαμάς. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις 5.000 τέτοιες πάνες. Όχι. Να έχεις, θα πάρεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, ναι. όπως γινόταν στο παρελθόν. Αυτό, μήπως πρέπει λίγο να γυρίσουμε στο παρελθόν. Και όχι πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, οι πάνες και οι σερβιέτες ήρθαν στη χώρα μας στη δεκαετία του 80, θέλω να σας πω. Όχι ναι. το 80. Οι πάνες στη δεκαετία του 80. Δεν είναι πολλά χρόνια πίσω. Ναι, δηλαδή, οι γιαγιάδες μας έχουν άλλες πρακτικές. Το θεωρούμε απόλυτα απαραίτητο, ας πούμε, το μωρομάντιλο. Πώς να βγω έξω χωρίς μωρομάντιλο. Μεγάλος. Ενώ πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε το μωρομάντιλο. Ναι, και δει. Πολύ καλά κάνουμε που διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας, αλλά σε κάποια πράγματα ίσως πρέπει να βάλουμε την άνεσή μας λίγο πιο κάτω από το σωστό, ας πούμε, για το περιβάλλον και το, όχι μόνο το περιβάλλον, ας πούμε, να σκεφτούμε και λίγο πιο πρακτικά για ποιο λόγο να κάνω ένα σκουπίδι, αφού δεν υπάρχει λόγος. Και γιατί να ξοδεύομαι και τόσο κάθε φορά, ναι, σου κάνουν οικονομία. Ναι, ας πούμε οι μπαταρίες. Μαρία, πρέπει να περιορίσουμε πάρα πολύ το χρόνο μας, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε... Εμείς δώσαμε μία εικόνα λίγο για τα zero waste αντικείμενα. Σκεφτείτε, είδατε και τι σας προτείνουμε. Δείτε πώς μπορείτε να γίνετε λίγο μέσα στο σπίτι σας πιο... Να προσεγγίσετε λίγο διαφορετικά τις καθημερινές σας καταναλωτικές συνήθειες και αυτά που χρησιμοποιείτε. Όλη αυτή η ιστορία η ωραία που εμείς περιγράφουμε, που είναι βιβλίο και γίνεται και παράσταση, ανεβαίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, θα κάνετε ναι. πρεμιέρα άμεσα. Λοιπόν, είναι μια παράσταση που βασίζεται στο βιβλίο, λέγεται και αυτή η περιπέτεια της πλαστικούρας. Μέσα από αυτή την παράσταση, λοιπόν, ο κόσμος, μεγάλη και μικρή, γιατί δεν θεωρώ ότι απευθύνεται σε παιδιά αποκλειστικά, θα γνωρίσει αυτή την ιδέα μπροστά στα μάτια του μέσα από μια ιστορία που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αστεία. Την είδα κι εγώ πρόσφατα που πήγα σε ένα σχολείο που παρουσιάστηκε, γιατί παίζεται και σε σχολεία. Mm-hmm. Και πραγματικά χάρηκα πάρα τη χάρηκες πολύ. Τι χάρηκες κι εσύ? Όχι, εγώ τη χάρηκα βλέποντας τα παιδιά, το κοινό και τους εκπαιδευτικούς. Ενθουσιάστηκα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη που αυτό... Έχει φτάσει λοιπόν ήδη στα σχολεία όλο ναι, αυτό. Ναι, και δεχόμαστε προσκλήσεις. Μπορούν να μπουν στο plastikoura.blogspot.com και εκεί να δουν πληροφορίες για την παράσταση και να προσκαλέσουν στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού αυτό το έργο που θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από μια θεατρική παράσταση. Οπότε χάρηκα πολύ που είδα τις αντιδράσεις και ειδικά των εκπαιδευτικών. Και θα το παρουσιάσουμε σε λίγο πιο μεγάλη κλίμακα στο Αστόρια 14 και 15 Δεκέμβρη. Ωραία. Εκεί πέρα λοιπόν σας περιμένουμε. Γίνεται προπόληση εισιτηρίων. Ναι, γίνεται προπόληση και στο Αστόρια και στον Ελευθερουδάκη. Ωραία. Να πάμε να πάρουμε τα εισιτήριά μας λοιπόν. Ναι, και θέλω λίγο να αναφέρω, προλαβαίνω να πω. Γρήγορα. Συμμετέχουν γιατί λοιπόν είναι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. Άτομα τα οποία νοιάζονται πολύ για το περιβάλλον. Θα κάνουμε δηλαδή και δράσεις. Ενώ η παράσταση ξεκινάει στις 6, προτείνω να έρθετε στις 5. Εκεί θα κάνουμε δράσεις και με τη Ροδομιλιά, που είναι ένα σχολείο νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό που αγαπάει πολύ το περιβάλλον, και με το Heraklion Eco Voice και με την Greenpeace, εδώ τους εθελοντές του Ηρακλείου. Θα μοιράσουμε σε όλα τα παιδιά που θα έρθουν τσάντες και πραγματάκια πολλών χρήσεων που μας τα χαρίζουν ο ΕΣΔΑΚ και η Μπουμπάμ. Mm-hmm. Και επίσης να αναφέρω τους συντελεστές μας. Έχω φέρει εδώ και το χαρτάκι μου, ξεχάσατε. Για πες. Είναι σε σκηνοθεσία της Μαρίας Σαμανάκη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Άννας Χιλετζάκη. Mm. Πρωταγωνιστούν λοιπόν η Στέλλα Κορνίλη που κάνει την πλαστικούρα. Με μεγάλη επιτυχία θα τη δείτε. είναι ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, η Όλια Σφυρί, ο Γιάννης Ζουμπαντής,
είναι και η Χριστίνα Εφραίμοχλου σε διπλή διανομή. Και έχουμε και παιδάκια, γιατί στις μεγάλες προστάσεις πάντα βάζω έτσι και παιδάκια, γιατί θεωρώ ότι το παιδί που θα δει την παράσταση θα ταυτιστεί. Οπότε, τους ρόλους των παιδιών τους παίζουν πραγματικά παιδιά. Είναι η Δήμητρα Μεθυμάκη και ο Φάνης Μπούρας. Συν κάποια άλλα παιδιά που μιλάνε, που είναι η Άρτεμις Νικάκη, η Ειρήνη Τσουκαλά και ο Νίκος, δεν θυμάμαι το επιθέτατο αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Νικόλα, θα σου κάνουμε μια εκπομπή μόνο για σένα. Λοιπόν, και είναι και άλλα παιδάκια τα οποία κάναμε έναν διαγωνισμό και τους είπαμε, παιδιά, φτιάξτε ένα κοστούμι για να το δειγματίσετε στην πλαστικούρα σε μια επίδειξη μόδας η οποία είναι ενταγμένη μέσα στο έργο. Ναι. Και ελάτε να κάνετε πασαρέλα να μας δείξετε το κοστούμι σας. Οπότε συμμετέχουν και παιδιά από διάφορα σχολεία που έχουν φτιάξει το κοστούμι τους και από το εργαστήρι Μοτίβο, από τη Ροδομιλιά, από τη χρωματιστική Μολία και από το Art School. Κόσμος και δουνιάς. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν 14-15 Δεκέμβρη. 14-15 Δεκέμβρη στο Αστόρια. Κλείστε τα εισιτήριά σας, οργανωθείτε να πάτε με την παρέα, με τα παιδιά, να δείτε, να μάθετε και να πάρετε τις αποφάσεις σας. Τι θα κάνουμε τέλος πάντων σε αυτόν τον πλανήτη που περαστικοί είμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξαναγράψουμε το βιβλίο της ζωής μας. Γίνεται, άμα, θα σας τα πούμε σε λίγο.